Γύρω στις 6 το απόγευμα χθες, λήφθηκε πληροφορία στην αστυνομία από φίλες της γυναίκας ότι προσπάθησαν επανειλημμένα προηγουμένως να έρθουν σε επικοινωνία μαζί της χωρίς αποτέλεσμα. Όταν επισκέφτηκαν το διαμέρισμα της, διαπίστωσαν ότι υπήρχε οσμή από καπνό και έτσι ενημέρωσαν την αστυνομία. Τη σκηνή επισκέφτηκαν άμεσα μέλη της αστυνομικής διεύθυνσης Αμοχώστου, καθώς και του πυροσβεστικού σταθμού Αμοχώστου. Και κατά την είσοδο στο διαμέρισμα εντοπίστηκε η γυναίκα νεκρή στο χώρο του μπάνιου. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στο διαμέρισμα υπήρχε έντονη μυρωδιά από καπνό. Αυτοψία στη σκηνή διενήργησε ο ιατροδικαστής Σοφοκλής Σοφοκλέους, ο οποίος πρώτης όψεως έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Η ενεννομισμένη νεκροδομή επί της σωρού της 37χρονης θα γίνει σήμερα γύρω στις 12 το μεσημέρι. Σε τι κατάσταση ήταν η γυναίκα, έφερε τραύματα? Από την αυτοψία που έγινε, διαπιστώθηκε ότι δεν έφερε οποιαδήποτε τραύματα στο σώμα της. Thank you.